Νομίζω ότι... Ξεκινήσουμε με αυτό που, είναι, που καίει εντάξει, λίγο. Είναι καινούργιο, ναι. Δεν είναι ίσως αυτό που ενδιαφέρει το σημαντικότερο τον κόσμο. Αλλά... Όχι, αλλά έχει μια σημασία γιατί αν υπουργοί και βουλευτές, υπουργοί κυρίως, εμφανίζονται με την πολιτική άποψη που λέει παιδιά για να περάσουν τα μέτρα χρειάζεται να ψηφίσει και η αντιπολίτευση. Αυτό διαμορφώνει ένα άλλο πολιτικό περιβάλλον που λέει ότι αν δεν ψηφίσει η αντιπολίτευση, τα μέτρα δεν περνούν και πάμε σε εκλογές. Ανοίγει εκλογικό θέμα, ναι, έτσι. Ναι, 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 ναι. Και εγώ νομίζω ότι αυτό ανοίγει και μια άλλη συζήτηση, ότι αν τα μέσα ενημέρωσης και κάποιοι πολιτικοί χώροι προσπαθούν να δημιουργήσουν άλλη ατζέντα από την πραγματική και να ασχολείται ο κόσμος με υποθέσεις και μια σεναριολογία, τότε μπορεί και να δημιουργήσουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κλίμα άγχους και ασφυξίας στην αγορά και να πιέσουμε την κοινωνία και να νομίζουμε ότι όλα πάνε χάλια. Γιατί δεν είναι έτσι στην Ελλάδα, αλλά κάποια μέσα ενημέρωσης τροφοδοτούν. Δεν είναι έτσι στην Ελλάδα. Και εγώ θέλω, είμαι απολύτως συγκεκριμένος. Λοιπόν, εγώ χθες νομίζω ότι είπα ότι πιο λογικό έχει ο κοινοβουλευτισμός. Δηλαδή. Ότι η κυβέρνηση, όταν προετοιμάζει νομοσχέδια, τα καταθέτει στη Βουλή, διότι θέλει και διεκδικεί η πλειοψηφία, το σύνολο θα λέγω των δημοκρατικών δυνάμεων, να τοποθετηθούν και να συνθέσουν σε ένα κοινό νομοθέτημα. Τι πιο απλό δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό μπορούσε να πει κάποιο. Αυτό δεν δηλαδή, είναι ανοιχτά όλα που λέτε. Όχι, τώρα, όχι κύριε Υπουργέ. Αντιθέτως, κύριε Οικονόμου, κάνει το εξής. Λέει δεν ότι είναι οποιοδήποτε νομοθέτημα. Εδώ μιλάμε είναι... για μέτρα λιτότητας που θα έρθουν. Καλά, που εγώ ξέρετε, να σας πω. Μισό λεπτό. Θα σας να, ορίστε, ορίστε. Εσείς τώρα ακριβώς αυτή τη στιγμή δημιουργείτε σεναριολογία η οποία δημιουργεί. Εδώ. Στενακόρια. Σε όλο τον τύπο είναι, άμα τα δείτε. Μα, γιατί. Εγώ είπα ότι ο τύπος δηλαδή δεν τροφοδοτεί μια αγωνία για τα θέματα αυτά. Άρα δεν θα έχουμε μέτρα λιτότητας. Εγώ λέω ότι δημιουργείται μια υποθεσιολογία η οποία τροφοδοτεί ίσως μια μη. Έτσι όπως το είπατε, είναι ανοιχτό σε όλες τις ερμηνείες, κύριε Υπουργέ. Αν το επιμείνετε σε αυτό που λέτε. Να πω λιγάκι πάλι λοιπόν. Γιατί το είπα και θα το συνεχίσω γιατί το λέγεται το δημοσίευμα. Ναι. Διότι καλό θα είναι όλοι αυτοί οι οποίοι τοποθετούνται εύκολα και κάνουν κριτική, κάποια στιγμή, και αναφέρομαι και στην Δημοκρατία και στη Δημοκρατική Συμπαράταξη και στο Ποτάμι και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και στην Ένωση Κεντρών, να πούμε το εξής. Ποια άλλη πρόταση έχει κατατεθεί η οποία μπορεί να δώσει διέξοδο στη χώρα καλύτερη? Ποιος άλλος έχει επιλέξει εδώ και δύο χρόνια μια διαδρομή πιο αποτελεσματική, πιο προοδευτική, πιο κοινωνική, πιο δημιουργική, πιο οικονομική, αν θέλετε. Να δείχνουμε και την διότι, ανάρτηση σας εδώ. Διότι. Ναι, δεν το έχω να δει. Δούμε την ανάρτηση ναι, του κυρίου ναι, ναι, ναι. του Υπουργού στο Facebook. Διότι εδώ τώρα που έχουμε φτάσει, λένε όλοι, κλείστε την αξιολόγηση. Και προς τα πού να την κλείσουμε την αξιολόγηση? Μας κατηγορούν ότι δεν κλείσαμε την αξιολόγηση. Αντικλείστε αξιολόγηση υπέρ προς των συμφερόντων της κοινωνίας. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Εσείς την κάνετε την μας κατηγορούν γιατί δεν την κλείνουμε, επειδή ακόμα δεν έχουμε τελικά όχι στους 180. Περισσότερα... Όχι στους 180 για να το ξεκαθαρίσουμε. Μην μου λέτε αυτή τη γενικότητα που είπατε πριν, γιατί θα το ερμηνεύσουμε αλλιώς. Δεν είναι γενικότητα, κύριε Κονόμου. Είναι η πολύ απλή πολιτική θέση ότι πρέπει ο καθένας να πάρει θέση και να μην κρύβεται πίσω από την πολιτική του καρέκλα. Και να πει έχει να προτείνει κάτι άλλο καλύτερο για τη χώρα. Έχει να προτείνει κάτι άλλο καλύτερο για τους πολίτες. Εμείς έχουμε και την ευθύνη της διοίκησης της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή και την ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας και μπορούμε να υλοποιήσουμε καλύτερες πολιτικές από οποιοδήποτε άλλο τώρα. Θα αναλάβουμε την ευθύνη αυτή, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και μπορούμε να το προχωρήσουμε. Γιατί έχουμε την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία να πάει η χώρα επιτέλους κάποια στιγμή καλύτερα. Μες. Αλλά γιατί όλοι οι άλλοι κρύβονται ή κάνουν μόνο τα κοκοράκια της αντιπολίτευσης? Έχουν προτείνει κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω, στη διαπραγμάτευση απέναντι στον κύριο Σόιμπλε, απέναντι στον Νιτάφ. Γιατί πηγαίνουν και παίρνουν τη θέση του Δέλτα Νητά, α πούμε, όταν ακόμα και οι Ευρωπαίοι μέσα στη διαπραγμάτευση δεν υποστηρίζουν τη Δέλτα Νητά. Επί του πολιτικού λοιπόν. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτά λιγάκι. Να πάρει ο καθένα λίγο τι ευθύνε του. Ναι, ωραία. Αυτό εγώ ρωτώ την κυβέρνηση, ρωτώ εσά που είστε υπουργό. Εάν θεωρείτε ότι ω προαπαιτούμενη την αυξημένη πλειοψηφία για το συγκεκριμένο νομοθέτημα που δεν το είπα πουθενά αυτό, κύριε Βουλευτή. Αυτό όχι, βέβαια, δεν το είπα πουθενά αυτό. Αλλά δεν το είπα, το θεωρείτε ως προαπαιτούμενο. Όχι, δεν το είπα πουθενά αυτό. Προφανώς. Αλλά δεν υποτιμώ το ότι έχουν κάποια στιγμή κοινοβουλευτική και πολιτική και κοινωνική ευθύνη τα άλλα κόμματα. Και πρέπει να τοποθετηθούν απέναντι στην κοινωνία. Καθόλου. Διότι, επαναλαμβάνω, ασχολούνται μόνο με τη διεκδίκηση και την επιστροφή στις καρέκλες, μάλιστα με οικογενειοκρατικούς όρους αναπαραγωγής ενός παλιού μοντέλου διοίκησης. Και δεν προτείνουν κάτι διαφορετικό για την παραγωγή, για την οικονομία, για την εργασία. Και αναφέρομαι στα κόμματα της αντιπολίτευσης που είχαν την ευθύνη μέχρι τώρα της διοίκησης της χώρας. Σε αυτά τα να σας πω. Να ξεκινήσουμε από αυτά. Δεν θα αναφερθώ πρώτα απ' όλα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Θα αναφερθώ στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Διότι εδώ τίθονται πραγματικές ερωτήσεις. Τι άλλη διαδρομή καλύτερη έχουν να προτείνουν?
Τι θα κερδίζαν περισσότερο στη διαπραγμάτευση. Τι κερδίσανε μέχρι το τέλος του 2014. Τι κερδίσατε. Τι επιλογές κάνανε μέχρι το τέλος του 2014. Για πείτε μου. Ακόμα και η επιλογή τέλος του 2016 που πήραμε εμείς στη Βουλή εμείς. Να ανακατανύμουμε το πλεόνασμα στην κοινωνία. Δεν τόλμησαν να το ψηφίσουν. Αυτό που δώσαμε στους αξιούχους. Γιατί δεν τόλμησαν. Πού είναι η κοινωνική τους ευθύνη. Μάλιστα. Για να μην επιστρέψει στην κοινωνία το πλεόνασμα. Τον αναπτυξιακό νόμο να πάμε λίγο και στην οικονομία. Όχι, εκτός από την κοινωνία να πάμε και στην οικονομία. Να πάμε που θέλετε. Ο αναπτυξιακός νόμος είχε 6,5 δισεκατομμύρια παγωμένες προτάσεις για 5 χρόνια σε σερτάρια της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ. Πού ήταν η ενίσχυση της παραγωγικότητας. Πού ήταν η ενίσχυση της εργασίας. Εμείς το κάναμε όμως. Ξεκίνησε. Είμαστε πρώτοι στο ΕΣΠΑ στην Ευρώπη. Μισό λεπτό τώρα. Είπατε συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα. Ανακαλύπτει κανείς. Επιβεβαιώνει μάλλον κανείς ότι οι κυβερνήσεις έχουν μια καταπληκτική τάση. Όλες οι κυβερνήσεις. Ανεξαρτήτως ιδεολογικής κατεύθυνσης. Να ασχολούνται με την αντιπολίτευση. Μπορείτε να ασχοληθείτε λίγο με τη χώρα. Μισό λεπτό. Τι κάναμε εμείς και δεν το στηρίξαμε. Και για τους συνταξιούχους και για τον αναπτυξιακό. Σας είπα δύο διαφορετικά παραδείγματα. Μπορείτε να μου πείτε εσείς που είστε κυβέρνηση αριστεράς και θέλετε οι πολιτικές σας να έχουν ταξικό πρόσημο. Και καλά κάνετε. Κάθε πολιτική έχει ταξικό πρόσημο και των άλλων και των υπολείπων κτλ. Τι είδους ταξικό πρόσημο έχει μια πολιτική που είναι έτοιμη να αποδεχθεί τη μείωση του αφορολόγητου στα 5,5 χιλιάρικα και είναι έτοιμη να πάει και σε μία ακόμα περικοπή σύνταξης. Βλέπετε το ότι και εσείς τώρα πέφτετε σε αυτή το. Τι πέφτω. Το συζητάμε ή δεν το συζητάμε. Προσέξτε. Το συζητάμε ή δεν το συζητάμε. Γιατί ο Υπουργός λέει το συζητάμε. Να πω λιγάκι λοιπόν τι είδους πολιτική είναι αυτή. Είναι η πολιτική η οποία στα μέσα του Νοέμβρη. Για να μιλάμε και λίγο ήρεμα τώρα, γιατί ναι, δεν ξαναδρέπουμε και να χωρίσουμε τίποτα. Όχι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, στα μέσα του Νοέμβρη είχε ετοιμάσει τη χώρα για να κλείσει την αξιολόγηση και στα μέσα του Νοέμβρη άρχισε να δέχεται, με πολιτικούς όρους θα έλεγα εγώ, από χώρους και της Ευρώπης και εκτός Ευρώπης, προτάσεις να γίνει πιο αντικοινωνική η πολιτική της χώρας. Έξω από τη χώρα ήρθαν αυτές οι προτάσεις. Με πιέσεις οι οποίες στηρίχθηκαν και μέσα από τη χώρα, διότι εγώ είχα δει και συνεδρίες τότε της αντιπολίτευσης υπέρ των προτάσεων Δέλτα Νιτάφ. Και από τα μέσα του Νοέμβρη μέχρι σήμερα κρατάμε περίπου 3-4 μήνες μια μεγάλη πίεση διαπραγματεύσεις για να κερδίζουμε όσα περισσότερα γίνεται. Γιατί εμείς δεν πρόκειται να δεχτούμε. Κύριε Υπουργέ. Εμείς δεν πρόκειται, θα σας πω λίγο για τον χρόνο, γιατί και γι' αυτό γίνεται μια συζήτηση. Εμείς δεν πρόκειται να δεχτούμε να εφαρμόζονται πολιτικές εις βάρος της κοινωνίας χωρίς να υπάρχει ταυτόχρονα για την κοινωνία νέο έσοδο, νέο προϊόν και νέο κέρδος. Γι' αυτό και πήγαμε στη λογική ότι θα κάτσουμε να συζητήσουμε. Παρότι είναι παράλογες, αδικαιολόγητες, χωρίς δείκτες και επεξήγηση οι προτάσεις του ΔΝΤ, θα συζητήσουμε, αλλά θα πρέπει να κερδίσουμε για την κοινωνία και για το μεγαλύτερο τμήμα της, αυτό είναι το πλειοψηφικό, το ταξικό πρόσημο, κάτι θετικό. Άρα κάποιοι θα πληρώσουν. Και το μας λέτε κι εσείς. Θα πρέπει να το δούμε, κύριε Γονόμου. Δεν έχει τελειώσει κάτι και θα έλεγα ότι με υποθέσεις καλό είναι να μην ασχολείστε τόσο πολύ, γιατί είναι δύσκολη διαπραγμάτευση και πρέπει να τροφοδοτήσουμε ένα ενιαίο μέτωπο της χώρας απέναντι σε αυτήν. Δηλαδή, τώρα που διαπραγματευόμαστε, γιατί δεν παίρνουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις θέση ότι δεν θέλουμε τώρα, μείωση των φορολογίων. Τώρα που διαπραγματευόμαστε, τώρα τους θέλετε μαζί. Όχι, και στα εύκολα. Μα τους είχατε και στα εργασιακά τους είχατε, κύριε Υπουργέ. Τους είχαμε μαζί. Τους είχατε. Αυτό το πρόγραμμα που τρέχει, σας θυμίζω ότι ψηφίστηκε από 250 βουλευτές. Πριν τις εκλογές. Και τότε σας είπαν, κύριε Φάμελε, ελάτε ρε παιδιά να πάμε όλοι μαζί απέναντι στους κακούς τροϊκανούς. Και λέτε, όχι, τώρα θα πάω μόνος μου. Πάω σε εκλογές. Έτσι δεν είπατε. Πρώτα θωρακίσαμε το καλοκαίρι του 2015. Ναι, νομίζω. Φέρατε ένα σχέδιο λοιπόν βαρύ. Λοιπόν, το ψήφισαν όλοι για να σας σώσουν και μετά τους λέτε τώρα μόνος μου. Ας πάμε λοιπόν και στο δεν σας αρέσει σύντερο. Τώρα. Τι έγινε τότε. Καθυστερήσαμε, αν θέλετε. Βάλαμε σε δεύτερη μοίρα το κριτήριο του ενιαίου κόμματος τότε, αν θυμάστε. Και είπαμε πρώτα η κοινοβουλευτική πλειοψηφία για αδειώσει διαπραγμάτευση. Και μετά την ξαναθέτουμε στην κρίση της κοινωνίας και τη θέμεθα και εμείς. Γιατί κανείς δεν τόλμησε να πάει σε εκλογές μετά από τη συμφωνία. Προχωρήστε. Και μας κατηγορήσατε γιατί πήγαμε σε εκλογές. Αυτό σας είπαν. Άρα πήγαμε σε εκλογές για να έχουμε. Λέμε, λέτε, εγώ λέω για το μέτωπο. Με ρωτήσατε τώρα, γιατί πήγαμε τώρα σε εκλογές. Ζητάτε τη βοήθεια του κοινού. Όχι, δε, τότε δεν που την είχατε όμως. Κοινού. Ζητάτε. Ζητάμε την πολιτική ευθύνη και αυτό είναι μέτωπο. Και έτσι όχι. Έτσι ξεκίνησα και στην αρχή της τοποθέτησης. Την πολιτική ευθύνη της αντιπολίτευσης να τοποθετείτε με του συγκεκριμένου και να βρίσκει και αυτή η λύση. Ένα και ένα κάνουν δύο. Απλό είναι. Ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα, εγώ ξέρω, τώρα. Ξέρω το εξής. Έχετε μπροστά σας, είχατε μπροστά σας μια, και έχετε ακόμα μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Πολύ σκληρή. Έχουν τεθεί όντως πολλά ζητήματα. Ωραία. Λέτε παιδιά, γιατί δεν το κάνουμε όλοι μαζί. Μισό. Γιατί να είναι ενιαίο το μέτωπο. Το άκουσα τον Πρωθυπουργό και στη Βουλή. Το είπατε και πριν λίγο εσείς. Και προφανώς. Γιατί λοιπόν, η ερώτηση είναι, γιατί λοιπόν η κυβέρνηση που έχει την πρωτοβουλία και τα πάντα στα χέρια της δεν πάει στην αντιπολίτευση να της πει, ελάτε εδώ παιδιά, όλοι μαζί, ομάδα διαπραγμάτευση. Εθνική ομάδα διαπραγμάτευση. Μπετόν αρμέ δεν αλλάζει το εργασιακό. Μπετόν αρμέ δεν κατεβάζουμε το φορολογικό. Μπετόν αρμέ δεν πρόκειται να μειώσουμε άλλο τις συντάξεις. Πάμε να πάρουμε μέτρα διαρθωτικού χαρακτήρα να αναπτυχθεί η χώρα. Γιατί δεν το κάνετε. Πάμε λιγάκι να δούμε.
Κάναμε σύνοδο. Άλλους, κάναμε σύνοδο αρχηγών. Ορίστε. Και του ζητήσαμε να στηρίξουν το ασφαλιστικό. Τι κάνανε. Είστε ευτυχεί με τον ΕΦΚΑ. Τι κάνανε. Τι να στηρίξουν, κύριε Φάουστα. Όταν κάναμε σύνοδο. Αυτό που έχετε φέρει. Όταν κάναμε σύνοδο πολιτικών αρχηγών. Κατά τη διάρκεια τη διαπραγμάτευση. Αυτό αλλάζει το ασφαλιστικό πάλι. Ζητήσαμε... Κύριε Υπουργέ, μου νομίζω μήπως δεν είστε ενημερωμένο. Μα... Το ασφαλιστικό ξανααλλάζει. Δημιουργείται πάλι μια υποθεσιολογία που όχι, δεν στηρίζεται πουθενά. Αφήστε με να ολοκληρώσουμε αυτά που γίνανε στη Βουλή και εφαρμόζονται. Τότε, εδώ μαζί συζητάγαμε και μας ρωτάγατε, μπορείτε να στηρίξετε συντάξει τα 700-800 ευρώ. Κάναμε σύνοδο πολιτικών αρχηγών και ζητήσαμε να στηριχθεί η κύρια σύνταξη. Ωραία. Καταφέραμε και την κρατήσαμε στα 1300 μεικτά. Ενώ συζητάγατε αν θα μπορούσαμε στα 700 να φτάσουμε. Λοιπόν, αυτό δεν βοήθησαν να το κάνουν οι άλλοι. Το ζητήσαμε. Δεν το ζητήσαμε. Δεν βοήθησαν. Όχι. Αντιθέτως, είχαμε το φαινόμενο να πηγαίνει ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης να κάνει και κλεισμένο των θυρών συνομιλία με τον κύριο Σόμπλε και να μην μαθαίνουν ποτέ τι υπόθηκε. Τι τα είπε, πώς τον είπε, τη συζήτηση ο άνθρωπος. Εγώ πώς θα μπορέσω λοιπόν να ζητήσω πάμε, το λοιπόν. Καλύτερο δυνατόν. Το καλύτερο δυνατόν λοιπόν είναι αυτό που είπα εγώ χθες. Θα πάμε στη Βουλή, θα καταθέσουμε εκεί όλες τις προτάσεις χωρίς υποθεσιολογία και εκεί να δούμε ποια άλλη πρόταση έχει να καταθέσει ο κύριος Μητσοτάκης. Τι άλλο έχει να συζητήσει με τον Δέλτα Νιτάφ και να καταλάβουμε τελικά τι θέλει. Διότι εμείς ξέρουμε τι ήθελε. Διότι κατατέθηκαν Εξεταστική Επιτροπή, Νοβάρτης, Siemens. Αυτό είναι το μοντέλο του κ. Μητσοτάκη. Να είμαστε λίγο ξεκάθαροι. Τίποτα άλλο δεν έχουμε ακούσει. Σε κάθε περίπτωση εσείς θα τα ψηφίσετε στη Βουλή τα μέτρα. Εμείς καταρχήν τα διαπραγματευόμαστε, κύριε Οικονόμου. Εντάξει, όχι πέρα από αυτό. Φτιάχνουμε εμείς ώστε να είναι το καλύτερο δυνατό μείγμα για τη χώρα. Το διαπραγματευόμαστε. Λέτε τώρα να επεξεργαστούμε. Γιατί είδα μασάζ χθε. Από τον κύριο Τσακαλώτο. Είδατε. Είδα μασάζ. Ναι. Τσακαλώτος αξιόλου χθες. Μάλιστα είναι... καμιά πενταριά βουλευτές και τους έλεγαν παιδιά, ελάτε εδώ να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι η άλλη πλευρά. Άκουσα τώρα και αντιδράσεις από τους βουλευτές. Παραφιλολογίας τώρα. Όχι κύριε, πάμε τώρα. Πω. Ξέρουμε δηλαδή, τι έγινε προσέξτε εκεί. Τώρα. Ενώ μέχρι τώρα τα νομοθετήματα τα έγραφαν οι ξένοι, μας τα έφεραν στα αγγλικά και τα περνάγαν από συμβούλια κορυφής και μετά από κοινοβουλευτικές ομάδες έτσι, γιατί το λέγανε ότι ήταν γραμμένα από τους ξένους. Τώρα που μαζί με τους βουλευτές επεξεργαζόμαστε όλη τη διαπραγμάτευση και ενημερώνουμε την κοινοβουλευτική διαπραγμάτευση, το είναι μασάζ. Δηλαδή δεν είναι δημοκρατία αυτό. Έτσι είναι η αριστερά. Λέω, πρέπει να το συνηθίσετε αυτό. Όχι, πρέπει να το συνηθίσετε. Εμείς και με την κοινοβουλευτική ομάδα σας πείραξε. Καθόλου. Μα και εγώ σας απάντησα. Καθόλου. Λοιπόν, απλώς να το συνηθίσετε λέω, αυτό. Λέω τι συζητάτε. Εμείς την κοινοβουλευτική μας ομάδα την ενημερώνουμε. Θα λοιπόν, τα ψηφίσετε. Να το συνηθίσετε λοιπόν ότι εμείς με την κοινοβουλευτική ομάδα θα τα συζητήσουμε, με την κοινωνία θα τα συζητήσουμε, στο κοινοβούλιο θα τα συζητήσουμε, οι Έλληνες θα τα γράψουμε, θα τα επεξεργαστούμε κύριε και θα Φάμελε, τα κάνουμε όσο καλύτερα κοιτάξτε, γίνεται. Κοιτάξτε. Γιατί αυτή είναι και η εντολή που πήραμε. Δεν μοιάζουμε με τους άλλους. Ναι. Είμαστε τελείως διαφορετικοί. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Κάτι άλλο το είχατε συνηθίσει πολλά χρόνια και το κάνατε και κριτική από την εκπομπή σας. Δεν είμαστε έτσι. Μήπως κολλήσατε λίγο από τους άλλους. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ευχαρίστω. Πολύ μπλα μπλα για τη διαδικασία. Και λίγο για την ουσία. Εμένα ποσός με απασχολεί το ισοκομματικό ζήτημα κάθε κόμματος. Με ρωτήσατε και απάντησα. Ναι, ναι, λέω. Θέλω να μου απαντήσετε. Δεν το ανέδειξα, όμως. Όχι, όχι. Θέλω να μου απαντήσετε επί της ουσίας σε ποια πολιτική, με ποια πολιτική συνδέεται, με ποια πολιτική αντίληψη εννοώ και για την οικονομία και για την κοινωνία συνδέεται η μείωση του αφορολόγητου και η μείωση των συντάξεων. Και μην μου αρχίσετε με τα αντίμετρα, δεν θα πάμε αλλού την κουβέντα. Λοιπόν. Θέλω να μου πείτε επί το συγκεκριμένο. Η κυβέρνηση αυτή μετά το Σεπτέμβρη, μετά το Σεπτέμβρη, όχι πριν το Σεπτέμβρη, όχι το 2015, μετά το Σεπτέμβρη μου λέγε δεν θα πέσει τα αφορολόγητα. Ο κύριος Τσακαλώτος μου λέγε ότι αν πέσει κάτω από τις 9.000 εγώ θα παραιτηθώ. Το πάτε στις 5.500 και το συζητάτε. Συζητάτε την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για την οποία ο κύριος Κατρούγκαλος ήταν περήφανος που την εφάρμοσε. Ποια πολιτική σας οδηγεί εκεί και γιατί το κάνετε. Λοιπόν, αυτή είναι η ερώτηση. Επαναλαμβάνω. Και μην μου πείτε ξένοι πιέζουν, γιατί τα ίδια μου λέγε ο Σαμαράς. Επαναλαμβάνω. Παρότι η πραγματικότητα είναι ότι αυτά τίθενται από κύκλους και θεσμούς εκτός της χώρας, το οποίο μπορεί να μην σας νοιάζει ως απάντηση. Μα αυτό συζητάμε. Μα αυτό συζητάτε. Ωραία. Και παρότι είναι ξεκάθαρο ότι η χώρα έχει δεσμευτεί από κακές κυβερνήσεις για να έχει δανεισμό και να εξάρτητα από ξένους, και έχουν λοιπόν άλλη την ευθύνη για το ότι έχει φτάσει η χώρα μέχρι εδώ. Γιατί άλλοι έχουν πήρατε βάλει. Και εσείς αυτή την ευθύνη, κύριε Φάμελε, αφήστε το αυτό τώρα. Εμείς αναλάβαμε αυτό λοιπόν την ευθύνη. Ελέχτη. Η χώρα να πάει καλύτερα. Δεν υπάρχει άλλη πολιτική πρόταση. Δεν δανειστήκαμε μια ζωή εμείς. Και δεν φορτώσαμε δάνεια και χρέη εμείς. Τις αυταπάτες που είπε ο Πρωθυπουργός, θυμάστε. Εμείς λοιπόν. Ο Πρωθυπουργός τώρα... είχε το θάρρος να λάβει την ευθύνη για τις αυταπάτες που είχε. Αυτά που λέτε, λοιπόν, ας μένουμε εκεί, κύριε Φάμελε. Είμαστε στο 17. Μας έχουν ακούσει εδώ τώρα και τα δεν είμαστε στο 15. Είμαστε στο 17. Παρότι λοιπόν. Δεν έρχονται με πρωτοβουλία της κυβέρνησης αυτές τις συζητήσεις. Και παρότι έρχονται με πρωτοβουλία των δανειστών και κύκλων οι οποίοι πιέζουν τη χώρα επειδή δεσμευτήκαμε σε αυτούς από κακές κυβερνήσεις και μεγάλο δανεισμό μάλιστα. Και κακές πολιτικές προς όφελο λίγων, εμείς λοιπόν δεν συζητάμε πολιτικές οι οποίες μονομερώς θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην κοινωνία παρά μόνο αν συνδεθούν
με άλλες πολιτικές που θα ισορροπήσουν τα προβλήματα και θα δημιουργήσουν εργασία. Το κριτήριο λοιπόν για όλες τις συζητήσεις που μπαίνουν στο τραπέζι, επειδή μου ρωτήσετε με ποιο κριτήριο και ποια πολιτική, λέω, είναι η βελτίωση και ο πολλαπλασιασμός της εργασίας και του κοινωνικού ωφέλους. Η ταξικότητα που λέτε ή το κριτήριο είναι το όφελος των πολλών και όλης της χώρας. Εργασία. Μισθού συντάξει θα μειώσετε, όφελος. Κύριε Φάμελε. Γι' αυτό το θα λόγο. Θα μειώσετε μισθού συντάξει. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς τους πολίτες. Αφού χώρα... δεν μας ρωτάτε, γιατί είπατε θα ρωτήσετε και τους πολίτες και τους συναδέλφους σας. Εμείς σας ρωτάμε λοιπόν οι πολίτες. Θα μας μειώσετε το μισθό και τη σύνταξη. Έχετε την αίσθηση ότι τελείωσε κάτι και ανακοινώθηκε. Με υποθεσιολογία. Δεν χρειάζεται να κοροϊδευόμαστε. Μα δουλεύετε και εσείς τώρα με υποθέσεις. Δεν είναι στο τραπέζι. Προσέξτε λιγάκι, μην δουλεύετε πάρα πολύ με υποθέσεις. Εμείς προσπαθούμε. Μέχρι και αυτό που έγραψε ο κ. Τσακαλώτος, δηλαδή το πλεόνασμα να το κάνουμε φοροελάφρυνση και κοινωνική πολιτική, να το κάνουμε πράξη. Ωραία. Με αυτή τη διαπραγμάτευση. Ερώτηση. Αφού το έχουμε γράψει, γιατί ωραία. Το έχουμε να μην κάνουμε υποθέσεις. Ερώτηση. Γιατί τέλος 16 δεν δώσαμε το 13ο, το εφάπαξε. Επί των επιλογών τότε. Ερώτηση. Το κάναμε. Πολύ δεν πληρώσαμε το ΦΠΑ στα νησιά. Η κυβέρνηση πρόκειται ποτέ να δεχτεί να υπογράψει παράλληλο μνημόνιο με το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ για πρόσθετη χρηματοδότηση νέου. Δεν έχω ακούσει τέτοια συζήτηση. Η κυβέρνηση που επιβεβαιώνει. Η κυβέρνηση που επιβεβαιώνει αυτό που θα σα πω τώρα. Μπορείτε να μου πείτε γιατί ζητάει πρόσθετο δάνειο από την Παγκόσμια Τράπεζα. Συζητάτε μάλλον για το πρόγραμμα αυτό της εργασίας που συζητάμε. Ναι, ξέρω γιατί. Μετά τρία δις για τις θέσεις εργασίας. Υπάρχει νομίζω μια παράλληλη συζήτηση. Ναι. Για γιατί παίρνουμε λεφτά από την Παγκόσμια Τράπεζα που μπροστά της στο ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ είναι Παναγία. Χώρο Εσπερίδα. Και ακούσατε, σας είπε ο Σόιμπλε γι' αυτό. Θα είναι δική σας ευθύνη αν το κάνετε. Καλά, καλά. Εντάξει. Καλά. Έχουμε δει πόσο πολύ φροντίζει τη χώρα μας με τα σενάρια μία στο Brexit, μία εκτός. Μία πολλά χρόνια σταθερό πλεόνασμα, μία όχι, δεν το είπα εγώ ποτέ. Είστε το Σόιμπλε, εγώ σας ρωτάω. Όχι, τώρα μου είπατε τώρα για τον κύριο Σόιμπλε. Εγώ σας ρωτάω γιατί παίρνουμε λεφτά στο ίδιο θέμα. Όχι, όχι. Στο ίδιο θέμα. Εσείς το εισάγατε. Εγώ δεν το εισάγω. Θα το πάρετε το πρώτο δάνειο. Για να μας φορτώσετε άλλο ένα δάνειο στην πλάτη. Εμείς λοιπόν, πριν κάνουμε οποιαδήποτε τέτοια επιλογή, που προφανώς θα γίνει και αυτή με δημοκρατικούς όρους και δεν θα γίνει κρυφά, θέλω να σας πω ότι πράγματι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να βρούμε τα καλύτερα δυνατά εργαλεία για να πολλαπλασιάσουμε την εργασία και το κοινωνικό όφελος. Mm. Αν αυτό μπορέσει να γίνει χωρίς δημοσιονομικό κόστος, θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Mm-hmm. Όμως, δεν νομίζω ότι κανείς έχει κάνει. Εγώ προσωπικά δεν συμμετέχω στη συζήτηση. Αλλά εγώ σας είπα το κριτήριο που θα είχα εγώ. Ναι. Λέω λοιπόν ότι όταν λοιπόν τελειώσει αυτή η συζήτηση και δείτε λιγάκι με τι βάρη θα μας έχει φορτώσει και τι ωφέλη θα έχει δώσει, τότε ευχαρίστω να την κάνουμε τη συζήτηση. Η υπόθεση δεν αρκεί. Το κριτήριο αρκεί. Πολλαπλασιασμό τη εργασία και του κοινωνικού ωφέλου χωρίς δημοσιονομικά βάρη. Κρατήστε το. Πάμε τώρα και στα δικά σας για να προλάβουμε, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Ναι, στους δασικούς χάρτες που έχει γίνει ένας χαμός σε όλη την Ελλάδα και υπάρχουν διαμαρτυρίες παντού, κύριε Υπουργέ, και μας έρχονται εδώ και στα μηνύματά μας για νησιωτικές περιοχές που έχουν βγει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δασικές. Ναι. Για άλλες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Ελλάδα κλπ. Στην Πελοπόννησο. Τεράστιο πρόβλημα. Τι γίνεται, το ξαναβλέπετε το θέμα, λοιπόν, πού βρισκόμαστε. Καταρχήν να πούμε κάτι. Οι δασικοί χάρτες είναι μια υποχρέωση της χώρας. Και θα ήθελα και την γνώμη τη δική σας, είμαι ανοιχτός. Στη χώρα μας νομοθετήθηκε πρώτη φορά το 1976 να γίνουν οι καταγραφή του δάσους, από το Σύνταγμα το 1975. 40 χρόνια το πολιτικό σύστημα δεν τόλμησε. Υπήρχαν νόμοι το 1998, το 2010, υπουργικές αποφάσεις το 2014. Σας λέω λοιπόν από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν, δεν τις ξεκίνησαν. Κάνανε ανάρτηση στο 1% των δασικών χαρτών. Σε αυτό το 1% είχαν 5.500 αντιρρήσεις και δεν τις εξετάσανε. Από το 2011. Το 1%. Εμείς λοιπόν, καταρχήν, δεν μπορούμε, να σας πω την αλήθεια, δεν μπορεί να γίνει κανένας χωροταξικός σχεδιασμός, είτε προστασία του δάσους, είτε προστασία των επενδύσεων, αν δεν ξέρουμε πού είναι το δάσος, πού είναι ο αγρός, πού είναι η κατοικία και πού είναι η βιομηχανική περιοχή. Ναι. Απλά πράγματα. Ναι, σωστά. Είπαμε λοιπόν να καταγραφούν οι δασικές περιοχές. Δεν τροποποιείται η ιδιοκτησία, ούτε γίνεται τώρα το δασολόγιο, γίνεται η καταγραφή του χαρακτήρα της. Δεν επηρεάζει αυτό όμως. Δεν επηρεάζει. Είναι το πρώτο σου. Βήμα δεν για επηρεάζει. Να πάμε στο δασολόγιο. Ναι, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αν καταγράφεται ως δάσος μια περιοχή που είναι δομημένη, δεν επηρεάζει την περιουσία. Ας δούμε λιγάκι τώρα. Ή και μια χαρακτηριστικά. Και μια αγροτική. Καλείσαι μετά να αλλάξεις. Να πούμε λιγάκι τώρα τι γίνεται. Όταν λοιπόν φτιάχτηκε ο νόμος δασικών χαρτών το 2016, είχαμε πει πρώτον, ποιο είναι το μεγάλο θέμα, κατοικία, να το τελειώσουμε γρήγορα. Οι Δήμοι υποχρεούνται να στείλουν τα πολεοδομικά του σχέδια, τα σχέδια των οικισμών, του χάρτε που έχουν στι πολεοδομίε του, αλλά και τι οικιστικέ πυκνώσει, εκεί που είναι μαζεμένη πολλή κατοικία εκτό σχεδίου. Υπάρχει παραθεριστική και αυθαίρετη κατοικία. Υπάρχει. Ναι. Αλλά όχι αυτή που γίνεται μόνη τη με στην Πεντέλη, με την πισίνα και καταστρέφει δάσο. Στα παράλια, ξέρετε. Αυτά λοιπόν ήταν υποχρέωση να τα στείλουν εκεί που είναι πύκνωση. Μάλιστα. Έχουν πάρει 4 επιστολές από το κτηματολόγιο οι Δήμοι, 2 προσωπικές δικές μου επιστολές του Φεβρουάριου και είναι ακόμα στο 40% της ενσωμάτωσης. Μιλάτε για Δήμους της Αττικής ή για ευρύτερα. Μιλάω για όλη την Ελλάδα. 40% των Δήμων έχουν ανταποκριθεί να προστατεύσουν την κατοικία των πολιτών τους. Παρά τα αυτά, εμείς δώσαμε εξοδότηση στο κτηματολόγιο να τα αναρτήσει μόνο του. Δηλαδή θα πάρει το κράτος την ευθύνη
και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε καλοπροαίρετα τους δήμους. Τι σημαίνει αυτό όμως που θα κάνατε? Εμείς θα σηκώσουμε, εμείς λοιπόν θα εξαιρέσουμε από την ανάρτηση δασικών χαρτών τα όρια των οικισμών. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς μελέτες για τους δήμους στις οικιστικές πυκνώσεις που είναι εκτός σχεδίου, γιατί δεν υπάρχει θεσμικό περίγραμμα. Και έχω ζητήσει από τον κύριο Πατούλη να πάω στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ να το συζητήσουμε αναλυτικά. Θα τους δώσουμε χρόνο μέχρι το τέλος του Απριλίου να το κάνουν για να προσελκύσουν την περιοχή κατοικίας. Ο πολίτης μπορεί, αν ο Δήμος του δεν έχει ανταποκριθεί, να πάρει βεβαίωση από την υπηρεσία δόμησης και να εξαιρεθεί η περιοχή. Αυτό δεν ακουμπάει τώρα με τα αυθαίρετα. Αυτό... Ναι, γιατί η περιοχή που θα εξαιρεθεί από το δασικό χάρτη ως οικιστική πύκνωση θα λυθεί πολεδομικά στο νόμο για τον αυθαίρετη δόμηση. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε νέες επιβαρύνσεις. Αυτό μας λέτε. Γιατί επιβαρύνσεις? Γιατί εκεί προς τα εκεί το πάτε. Η αυθαίρετη δόμηση θεωρείται ότι είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό και πρέπει να το επικροτούμε εδώ και προς. Νόμος. Να το λύσουμε μόνο. Υπάρχουν νόμοι στο κράτος που τρέχουν για τα αυθαίρετα. Πρέπει να το λύσουμε. Αν εσείς έρθετε τώρα και του πείτε, ξέρεις, εκτός από αυθαίρετος, είσαι και σε δάσος. Όχι, όχι. Πλήρωσε κι άλλο. Καμία σχέση. Είστε σίγουρο ότι είναι ψευδές και έξω την πραγματικότητα. Αυτό που είπατε δεν το είπαμε ποτέ. Η μόνη διαδικασία. Όχι. Η μόνη διαδικασία για την αυθαίρετη δόμηση. Γιατί για τους αγρότες το λέτε. Έχει να κάνει γιατί τα φωνάζουν οι αγρότες. Ούτε για τους αγρότες το λέμε. Να πάμε στους αγρότες. Για να πάμε στους αγρότες. Άρα, καμία επιβάρυνση για την περιοχή κατοικίας. Οι Δήμοι πρέπει να την προστατεύσουν και θα τους βοηθήσουμε να την κάνουμε. Δεσμεύεστε γι' αυτό. Βεβαίως. Για την περιοχή κατοικίας, ψαφέστατα. Για την περιοχή κατοικίας. Πάμε τώρα να δούμε. Στα αναδασωτέα, όταν παραδείγματος χάρη είχε τη μεγάλη πυρκαγιά της Ηλίας, κάνει και μια μεγάλη έκθεση. Κηρύχθηκε αναδασωτέα καλώς και γρήγορα. Στο κείμενο λέει εξαιρούνται οι περιοχές που είχαν πριν την πυρκαγιά αγροτική χρήση. Δεν τις εξαίρεσαν όμως ποτέ. Γιατί αυτό είναι ένας μεγάλος χάρτης και έπρεπε να γίνουν τα περιγράμματα, τα μικρά. Κάναμε υπουργική απόφαση. Και τώρα το περνάμε και με τροπολογία να εξαιρεθούν και να προηγηθεί της κύρωσης των δασικών χαρτών η εξαίρεση των αγροτικών. Των νόμιμων αγροτικών. Στις αναδασωτές. Να γίνει άλλες αναδάσεις από τα δασαρχεία ως όφυλα. Πάμε στο τρίτο. Ήταν ακριβά τα τέλη για να κάνει η αντίρρηση ο πολίτης. Σας θυμίζω ότι το ελάχιστο τέλος το 2014 με υπουργική απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν 50 ευρώ. Κάναμε 10. 80% μείωση για να μπορεί ο πολίτης να πάει να κάνει την αντίρρησή του. Γιατί εγώ δεν λέω ότι είναι όλες οι μελέτες σωστές. Μπορεί και οι μελέτες να κάνει για να εισπράξετε πάλι. Αυτό είναι πάλι παράβολα. Το 10 ευρώ θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την επιτροπή που θα του λύσει την αντίρρηση. Δεν μπαίνει στα δημοσιονομικά. Και αυτό λοιπόν το λύνουμε. Τώρα, κανένα έσοδο για το κράτος. Εκτάσεις που είναι εκτάσεις αγροτικές που τις βγάζετε δάση. Τι κάνει ο αγρότης λοιπόν? Τι κάνουμε? Τα νησιά τα βγάλατε δάση όλα. Αν ο αγρότης λοιπόν είναι στο ΟΣΔΕ, δηλαδή είναι στο σύστημα επιδοτήσεων, σαφέστατα. Αν η έκταση αυτή ήταν αγροτική και έχει γίνει λάθος, θα υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση. Αν υπάρχουν οποιαδήποτε λάθη, θα βγει μια υπουργική απόφαση δικιά μας που θα λέει ότι όλα τα πρόδειλα λάθη, αυτά που φαίνεται ότι είναι λάθη, δεν θα βαρύνουν ούτε με τέλος αντιρρήσεων. Αν όμως έχει εκχερσώσει δασική γη, γιατί έχει γίνει και αυτό, δεν μπορεί να υπερασπιζόμαστε όλα. Καλά, δεν λέει κανείς. Και επειδή προστατεύεται και από το Σύνταγμα το θέμα του δάσους, υπάρχει νόμος που δίνει τη δυνατότητα και στον αγρότη να παίρνει δασική γη να την εκχερσώνει για γεωργική χρήση. Μάλιστα. Σε αυτό το νόμο εμείς θα κάνουμε το εξής. Θα βγάλουμε όλα τα διοικητικά βάρη, μελέτες κτλ. Γιατί είναι ήδη αγρότης, αν αποδεικνύει ότι είναι σε επιδοτήσεις. Και θα παραμείνει. Και θα του μειώσουμε πολύ το κόστος για να παραμείνει νόμιμα τυποποιημένα με επιδότηση. Μάλιστα. Άρα θα λυθεί και αυτό το ζήτημα. Επομένως θα μπορεί να καλλιεργείται, θα μπορεί να κάνει καμία άλλη χρήση. Μια τελευταία ερώτηση. Έτσι κι αλλιώς τώρα σε μια δασική έκταση δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Σας παρακαλώ. Και πάλι νομίζω ότι είναι αρκετό. Υπάρχουν κάποια μικρότερα ζητήματα. Γιατί αυτά είναι τα μεγάλα που σας είπα. Να. Αυτά που πάρουν σε όλη την Ελλάδα σε μεγάλο πλήθος. Ναι. Δόθηκαν επιπλέον 45 μέρες παράταση. Άρα οι πρώτες προθεσμίες που λήγαν 23 Μαρτίου. Έχουμε βάλει τροπολογία στη Βουλή και θα πάει την άλλη εβδομάδα στην Ολομέλεια, νομίζω Τετάρτη. Το 23 Μαρτίου που ήταν η Ηλία, η Μεσσηνία, η Πιερία και η Καβάλα, αν δεν κάνω λάθος, οι πρώτοι τέσσερις. Θα πάνε νομίζω 7 Μάη. Να. Και θα έχουν στη διάθεσή τους οι αγρότες αυτά τα εργαλεία και τα οικονομικά για να αποκτήσουν νομιμότυπα τη χρήση. Θα είναι ένα μήνα στη διάθεσή τους νωρίτερα, άρα θα έχουν το χρόνο να λυθούν όλα αυτά είτε από τα δασαρχεία είτε από τους αγρότες, για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε μια ήρεμη συζήτηση. Δηλαδή, εμείς πηγαίνουμε κάθε μέρα, χθες ήμουν με τους κατοίκους του νομού Ηλίας. Σήμερα θα είμαι με τους κατοίκους της Πάτμου. Κάθε μέρα να γίνεται μια συζήτηση, να ηρεμούν, διότι εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω την κάθε μελέτη, ούτε μπορώ επί των τεχνικών αριθμών του κάθε τόπου να είμαι επιτόπου και να κρίνω. Να λύνετε επιτόπου. Αυτό μας ενδιαφέρει να αναλύνουμε και να έχουμε τον χρόνο, διότι λοιπόν, δεν μπορεί ελάτε, και δεν πρέπει η χώρα να μην έχει αυτό το αναπτυξιακό εργαλείο. Να κλείσουμε. Ένα ειδικό, είναι όμως αφορά σε πολλούς. Η ερώτηση είναι αν θα υπογράψει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή διοδίων σε Βαρυμπόμπη και Άγιο Στέφανο. Εδώ να σας δω, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, η πρόταση η οποία υπάρχει από το Υπουργείο Υποδομών. Προηγούμενος είχε πει δεν υπογράφει. Σκουρλέτης, το ξέρετε. Όχι, όχι. Ο κύριος Σκουρλέτης έτσι κι αλλιώς συμμετείχε στη συζήτηση η οποία κάνουμε για τα αναλογικά διόδια. Γιατί το έχει φέρει ο Γενικός Γραμματέας στο γραφείο σας και είναι έτοιμο προς υπογραφή. Να σας πω ποια είναι η πραγματικότητα. Να.
ο κύριος Κουρλέτης, είχα ενημερωθεί για αυτή τη συζήτηση, είχε συμβάλει στην συζήτηση που κάνουμε με τον κύριο Σπίρτζη και την έχω ξανακάνει κι εγώ, έτσι ώστε το Υπουργείο Υποδομών να προχωρήσει στην εφαρμογή των αναλογικών διοδίων. Εγώ συναντήθηκα με τους δημάρχους της περιοχής και τους είπα ότι η αδειοδότηση του συγκεκριμένου, η περιβαλλοντική αδειοδότηση, επειδή συνδέεται με την εκτέλεση ενός μεγάλου έργου και με τη χρηματοδότηση, δεν θα ανασταλεί, θα προχωρήσει η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα εγκατασταθούν εκεί τα μετοπικά διόδια, αλλά θα προχωρήσουν ταυτόχρονα οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Υποδομών και θα καλέσει τον κύριο Σπίτζα να στα πει, γιατί είναι δική σου ευθύνη. Ώστε να υπάρχουν. Θα πληρώνει διόδια ο κάτοικος για να πενοβγαίνει στην Αθήνα. Αυτό ρωτάει ο κάτοικος. Αυτό τον νοιάζει. Όχι. Η δικιά μας τοποθέτηση έχει να κάνει με το ότι οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι μιας περιοχής δεν συμμετέχουν στο κόστος διοδίου. Το έχουμε κάνει και σε άλλες περιοχές. Δεν είναι η πρώτη περιοχή που το συζητάμε. Και πρέπει να κρατήσουμε τον ίδιο κανόνα. Ότι θα υπάρχουν αναλογικά διόδια. Άρα θα πληρώνει. Και δεν θα υπάρχουν. Θα πληρώνει επομένως. Το πρώτο που είπα ποιο ήταν, κύριε Οικονόμου. Αναλογικά διόδια. Δεν με ακούτε, όχι. Είπα ότι ο κάτοικος και ο εργαζόμενος μιας περιοχής, καθώς και οι ειδικές κοινωνικές ομάδες, δεν θα πληρώνουν διόδια για την περιοχή τους και τον τόπο εργασία τους. Το είπα εισαγωγικά. Ταυτόχρονα θα υπάρχουν. Να πενοβγαίνει στην Αθήνα, σας ρωτήσω. Ταυτόχρονα θα υπάρχουν. Έρχεται από την Παρυμπόμπη ο άλλος και πάει στο κέντρο για μια δουλειά. Θα πληρώσει διόδια. Δεν με ακούτε. Όταν συνδέεται με τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας, θα υπάρχει ειδική ρύθμιση. Δεν μπορεί να βάζουμε στον πολίτη αυτό το βάρος. Ταυτόχρονα σας είπα ότι θέλουμε να είναι αναλογικά. Και γιατί τα μετοπικά μπορούν να δημιουργήσουν κυκλοφοριακά θέματα. Και στην περιβαλλοντική μελέτη έχουμε βάλει και ένα ζήτημα. Ότι αν υπάρχει κυκλοφοριακή επιβάρυνση, γιατί και αυτό ενδιαφέρει τις περιοχές, και θα υπάρχουν μετρήσεις εκεί, θα τροποποιηθούν και κάποια κατασκευαστικά στοιχεία. Τα ρωτάμε, κύριε Υπουργέ. Αυτό σημαίνει περιβαλλοντική ρύθμιση. Δεν το καταλαβαίνω. Αυτή είναι η περιβαλλοντική ρύθμιση. Τα ρωτάμε γιατί, κύριε Υπουργέ. Με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τελειώνετε τα έργα και μετά μας φέρνετε το λογαριασμό. Ξέρετε πόσο κάνει η Αθήνα για ένα μια και θα πάτε να κόψετε το κορδέλες. Να το δούμε λοιπόν αυτό. Ξέρετε πόσο κάνει. Εγώ, λοιπόν, ξέρω 37 ευρώ. Ξέρω λοιπόν Αθήνα ότι στη διαπραγμάτευση που κάναμε και να το πούμε αυτό. Στη διαπραγμάτευση που κάναμε για τους μεγάλους οδικούς άξονες. Κερδίσαμε από τα συμβόλαια που είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις 750 εκατομμύρια από τις συμβάσεις παραχώρησης. Εμείς τα πληρώσαμε. Εμείς τα κερδίσαμε. Τα κέρδισε η ελληνική κοινωνία. Ωραία, εμείς τίποτα. Αυτά τα κέρδισε και θα γίνουν και άλλα έργα με αυτά τα λεφτά. Α, μάλιστα. Έτσι ενισχύει το προπληρώνω πριν καν γίνουν. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Μην ανησυχείτε και στο θέμα των διοδίων. Επί πόσους μήνες δεν προπληρώναμε διόδια για τον δρόμο που θα γίνει. Έχουμε ξεκάθαρο προγραμματισμό για αναλογικά διόδια και δίκαια διόδια. Πάρα πολύ με τα διόδια, κύριε Υπουργέ. Πάρα πολύ. Τα οποία εφήρμοσαν οι προηγούμενοι και εμείς τα αλλάζουμε, κύριε Οικονόμου. Δεν βλέπω να αλλάξετε για παράδειγμα. Να σας πω χειρότερο. Μισό λεπτό, Δημήτρη, στο χειρότερο. Προς το αναλογικό με υποστήριξη των εργαζομένων, των κατοίκων των περιοχών και των ατόμων με κάποιες ειδικές ανάγκες. Όπως είναι στην Ευρώπη. Που είναι σοβαρές χώρες. Κύριε Οικονόμου, τα αναλογικά δεν σημαίνει. Το κάνετε παντού. Προφανώς. Σαφέστατα, κύριε Οικονόμου. Αυτό λέω ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούν και οι κάτοικοι της Βαρυμπόμπης ή της Κηφισιάς. Γιατί θα πάμε σε αναλογικά διόδια. Δεν ξέρω αν διαστάτε την κοιόδο, λοιπόν, να το κάνετε με βάση την απόσταση. Η κοιόδο είναι ιδιωτική. Τι θέση μου είναι η κοιόδο. Γιατί δεν παρεμβαίνει ο Υπουργός εκεί, δεν μπορεί. Τώρα σε σύμβαση παραχώρηση δεν είναι αντικείμενο του δικού μου Υπουργείου. Καλημέρα. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ληστεία στον Πειραιά. Μαρία Βουσουλό θα μα πει τα νεότερα. Έλα, Μαρία. Καλή σα ημέρα.